Πολλοί διαρωτώνται γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική άλλαξαν αποφασιστικά την επίσημη αφήγησή του για την Ουκρανική σύγκρουση από τον πρόωρο εορτασμό τη υποτιθέμενη αναπόφευκτη νίκη του Κιέβου σε σοβαρή προειδοποίηση για πιθανή απώλεια σε αυτόν τον πόλεμο με πληρεξούσιου. Σύμφωνα με ξένο μέσο ενημέρωση, τελικά είναι αναμφισβήτητο ότι αποφάσισαν να αλλάξουν την επίσημη αφήγηση τόσο αποφασιστικά λόγω τη στρατιωτική βιομηχανική κρίση του ΝΑΤΟ, για την οποία είχαν προειδοποιήσει και οι New York Times τον περασμένο Νοέμβρη. Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κήρυξε τη λεγόμενη κούρση υλικοτεχνική υποστήριξη εναντίον τη Ρωσία τη Δευτέρα, ακριβώ με αυτό το πρόσχημα και έτσι επιβεβαίωσε την ακροτηριαστική στρατιωτική βιομηχανική κρίση του Μπλοκ, αναφέρει. Οι υπουργοί θα επικεντρωθούν επίση σε τρόπου αύξηση τη αμυντική βιομηχανική μα ικανότητα και αναπλήρωση των αποθεμάτων. Ο πόλεμο στην Ουκρανία καταναλώνει τεράστια ποσότητα πυρομαχικών και εξαντλεί τα αποθέματα των συμμάχων. Ο τρέχον ρυθμό των δαπανών για πυρομαχικά τη Ουκρανία είναι πολλέ φορέ υψηλότερο από τον τρέχοντα ρυθμό παραγωγή μα. Αυτό θέτει σε πίεση τι αμυντικέ μα βιομηχανίε, είπε χαρακτηριστικά ο αυτός ο αυτοποκαλούμενος αγώνας υλικοτεχνικής υποστήριξης τον οποίο περιέγραψε επίσης ως πόλεμο φθοράς αποδεικνύει πρώτα απ' όλα ότι το μπλοκ δεν ήταν προετοιμασμένο να διεξαγάγει έναν παρατεταμένο πόλεμο πληρεξουσίων εναντίον της δροσίας διαφορετικά θα είχαν ανανεώσει προληπτικά το στρατό του και τα βιομηχανικά συγκροτήματα ανάλογα. Η πρόσφατη παραδοχή του New York Times ότι οι αντιρωσικέ κυρώσει είναι μια αποτυχία υποδηλώνει επίση ότι το ΝΑΤΟ υπολόγισε εντελώ λάθο από αυτή την άποψη, αναμένοντα τη Ρωσία να καταρρεύσει ω αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών, κάτι που δεν συνέβη, αναφέρει. Αν κάποιο εξακολουθούσε να αρνείται την ύπαρξη τη στρατιωτική βιομηχανική κρίση του ΝΑΤΟ παρά την απροσδόκητα ειλικρινή παραδοχή του Stoltenberg τη Δευτέρα, Τότε θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί για την αποκλειστική έκθεση του Πολίτικο που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα, η οποία ενίσχυσε τον ισχυρισμό του. Τέσσερι ανώνυμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είπαν σε αυτό το πρακτορείο ότι η χώρα του δεν μπορεί να στείλει στο Κίεβο τα Army Tactical Missile Systems, που ζήτησε επειδή δεν είχε κανένα από αυτά να διαθέσει, αναφέρει το μέσο ενημέρωση. Αυτή η εικόνα με τη σειρά τη δείχνει πόσο ισχυρό είναι το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα τη Ρωσία που εξακολουθεί να είναι σε θέση να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό, κλίμακα και εύρο τη συνεχιζόμενη ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία παρά τι κυρώσει εναντίον τη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.